σημερινή παρουσίαση, στην οποία μου έχει κάνει την τιμή ο Γιάννης Καρατζόγλου να διευθύνω τη συζήτηση. Κάνω μια πολύ χαλαρή, μακάρι να γίνει και ζωηρή η συζήτηση, αλλά εκείνο που δεν πρέπει να γίνει είναι να κάνει κοιλιά, δεν σαν τη δική μου, να πλατιάσουμε. Τον Γιάννη Καρατζόγλου τον ξέρετε, τον ξέρουμε, και ευτυχώς το ξέρουμε όχι μόνο εμείς που είμαστε εδώ πέρα, αλλά έχει τη δική του διακριτή παρουσία στη λογοτεχνία και στην συγγραφή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα απαριθμίσω τα έργα του, τα λογοτεχνικά του και γενικότερα τα συγγραφικά του έργα, αποκορύφωμα τον οποίο και μάλλον πιο πρόσφατο θα έλεγα, πιο φρέσκο, είναι αυτό το βιβλίο που μας δίνει σήμερα και που αφορά μία πτυχή του εβραϊκού συστήματος, το οποίο πρέπει να πούμε και το ξέρουμε όλοι ότι είναι ατέλειωτο. Δεν υπάρχει για τους Εβραίους, εδώ είναι και ο φίλος μου ο Τονίνο, ο οποίος ως μέλος της Ιταλικής διπλωματικής αποστολής και μορφωτικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, άφησε στην ιστορία της πόλης μια σημαντική παρακαταθήκη. Και θέλω να το πω αυτό. Είναι η περίφημη ιστορία των παιδιών του Ουμπέρτο Πρίμο. Ο Αντώνιο ανακάλυψε μέσα στο προξενείο, σε κάτι υπόγεια, κάποια στιγμή με μία πλημμύρα, βρήκε τα απολυτήρια των παιδιών των Εβραίων, τα οποία δεν πρόλαβαν να τα πάρουν γιατί τα πήραν στο Auschwitz και χάθηκαν στο Auschwitz. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, όπως είναι σημαντικότατη και η συμβολή του Γιάννου Καρατζόγλου, ο οποίος φέρνει το ημερολόγιο Καπών στην δημοσιότητα, το βάζει σε μια έντυπη μορφή, το δίνει στην κοινωνία για να καταγραφεί ως μια συγκλονιστική μαρτυρία για το πώς αυτοί οι άνθρωποι έφευγαν από εδώ, κάναν το μεγάλο άρμα και το πόσο δύσκολο, πώς έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, ήταν ένα το μετέωρο βήμα μέσα σε ένα σύνολο. Περιγράφει για τη Λάρισα ή πώς πέρασαν τον Πλαταμόνα σε κάποιες στιγμές μέσα με πλαστά χαρτιά και εκεί πεζόταν η ζωή τους κορώνα γράμματα. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας πω περισσότερα για αυτό το βιβλίο, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Αυτή τη δουλειά την έχει αναθέσει και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, αν μπορώ να έχω γνώμη, στην κυρία Μαρία Καβάλα, διδάσκουσα σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στην κυρία Έρικα Περαχιά Ζεμούρ από το Ευρωπαϊκό Μουσείο της Διευθύντρια. Από το Εβραϊκό, με συγχωρείτε. Αλλά πριν δώσω το λόγο στις εκλεκτές κυρίες, θα μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό από η γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ιδραϊκής Κοινότητας, η κυρία Χάνα Πίντο, την οποία παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Κυρία Σκητήρη, δεν ακούγεται. Ένα πιο κοντά. Τώρα καλύτερα. Αισθάνομαι πολύ χαρά σήμερα, διότι εκτός από την τιμή που έχω να είμαι μέρος της παρουσίασης ενός αξιόλογου βιβλίου, συμμετέχω σε μια σημαντική μέρα για τον διαδικτυακό μου φίλο κύριο Γιάννη Καρατζόγλου, που διακρίνεται για την ποιότητα στο λόγο και στη γραφή του. Συχνά οι αναφορές στο ολοκαύτωμα επικεντρώνονται στα ναζιστικά στρατόπεδα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως παράλληλα με τα όσα εξελίσσονταν στο Auschwitz, στον Μπιρκενάου, την Τρεμπλίνα και αλλού, υπήρχαν Εβραίοι που πάστησαν να διαφύγουν τη σύλληψη, ζώντας μια παράλληλη διαφορετική ιστορική πραγματικότητα. Ο συγγραφέας και επιμελητής του βιβλίου «Το ημερολόγιο» του Μπενιαμίν Χαΐλ Καπών, 1446 μέρες αγωνίας των εκδόσεων Επίκεντρο, κύριος Γιάννης Καρατζόγλου, έχει βαθιά γνώση των ιστορικών στοιχείων της περίοδου. Καταφέρνει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των στοιχείων της μαρτυρίας, ενώ παράλληλα με τις πληροφορίες που παραθέτει, γίνεται κατανοητό το ιστορικό πλαίσιο και η δομή της αστικής οικογένειας, που αποτελεί το περιβάλλον του ιδίου του πρωταγωνιστή. Μέσα από την αφήγηση του Βενιαμίν Χαΐλ Καπών, διαφαίνεται η διαδοχή των συναισθημάτων για όλους τους Έλληνες. Στην αρχή ενθουσιασμός, φόβος και αμφιβολία στη συνέχεια, και μετά ξανά ενθουσιασμό,
και τις επιτυχίες του αλβανικού μέτωπου μέχρι την καθολική επικράτηση του Ρώμη με την ναζιστική εισβολή και τη στέρηση της ελευθερίας των ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει και κατά όσο βιώνουν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μετά την εισβολή των Ναζίων. Αποτυπώνεται η προπαγάνδα των εφημερίδων με τα αντισημιτικά δημοσιεύματα για να οδηγηθούμε το Μαύρο Σάββατο και όλα όσα ακολούθησαν. Ειδικά η εικόνα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπως την παρουσιάζει ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν, είναι πικρή αλλά πραγματική. Κάποιοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και αποχωρούν. Όμως αρκετοί, επί προτού λες και βρίσκονται σε ένα μοντέρνο κολοσσέο, επαναλαμβάνοντας τα γερμανικά μάλιστα μπροστά στα βασανιστήρια, άλλη μια φορά, άλλη μια φορά. Αποτυπώνεται επίσης ο προσωπικισμός και η συνεργασία με τους Ναζί, που συνεχίζουν με σταθερά βήματα στην κατάσταση των εβραϊκών σπιτιών, την δίλευση επιχειρήσεων, την καταγραφή των περιουσιών και τον εγκλεισμό στα γκέτο, λίγο πριν τους εκτοπισμούς. Τότε, όπως δίνει στον αναγνώστη να καταλάβει ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν, η απελπισία καθυλώνει τους πάντες. Τότε, ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν το αδιανόητο, την φυγή. Γιατί η φυγή, ή μάλλον καλύτερα η προσπάθεια διαφυγής, είναι δύσκολο και ακριβό εγχείρημα. Απαιτεί μεγάλα οικονομικά ταλάγματα που ζητούνται από τους συμβολίτες των Εβραίων και η πλειονότητα αυτών δεν τα διαθέτει. Απαιτήσεις που συνδέονται με εξαιρετικά επισφαλείς υποσχέσεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι πολύ λίγοι που βοηθούν όσο μπορούν, χωρίς να ζητούν οικονομικά ανταλλάγματα. Τα μέλη της οικογένειας του και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν τελικά τα καταφέρνουν ως μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις. Η απόφαση, σχεδόν κινηματογραφική, της οικογένειας πραγματοποιείται, πετυχαίνει, όμως οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι δεν σταματούν. Από την καλοκρατούμενη Αθήνα προσπαθούν να διαφύγουν ανεπιτυχώς στη Μέση Ανατολή για να καταλήξουν στις φυλακές Αβέρο. Μια πραγματική οδύσσια με ληστριγόνες και κύκλοπες, όχι μυθικά όντα αυτή τη φορά, αλλά ανθρώπους έτοιμους να σε οδηγήσουν στο θάνατο. Και διαβάζοντας τις σελίδες του ημερολογίου, αυτό που εύκολα νομίζω ότι μπορεί να διαπιστώσει κανείς, είναι πως ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν αναφέρεται πολλές φορές στα προσωπικά του συναισθήματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το ύφος της καταγραφής είναι σχεδόν δημοσιογραφικό. Αυτό δείχνει την άμυνά του στα γεγονότα. Είναι ο δικός του τρόπος να αντέξει αυτά που του συμβαίνουν. Τέλος, ξεκάθαρος είναι ο φόβος και η ψυχολογική επιβάρυνση που αισθάνεται ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν και τα μέλη της οικογένειας του, στο διάστημα που αναζητούν νέες κρυψώνες και να διαφύγουν τη σύλληψη. Όταν προσπαθούν να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον, είναι τόσο έκπληρος ο φόβος που ακόμη δεν είναι σίγουροι αν μπορούν να κυκλοφορήσουν δημόσια ή αν μπορούν να εντελεστούν. Γιατί λοιπόν μπορεί αυτή η μαρτυρία του Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν να είναι χρήσιμη σήμερα? Για τους μελετητές, η χρησιμότητα είναι προφανής. Σε μια περίοδο που η ιστοριογραφία στρέφεται από τις μεγάλες επιδύσεις στο μερικό, το ημερολόγιο έρχεται να επιβεβαιώσει και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για όσα λαμβάνουν χώρα από τη διάρκεια της έναρξης του πολέμου μέχρι και τα δεκεμβριανά. Πληροφορίες που αξιοποιούνται εδώ όμως από τους ιστορικούς του σήμερα. Θεωρώ όμως πως υπάρχει μια ακόμα πτυχή που συνδέεται με το ημερολόγιο, η οποία πρέπει να υπογραμμιστεί. Ο Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν είναι ένας Έλληνας που αναγκάζεται να βιώσει την απώλεια του 67% της ευρύτερης οικογένειας του και να οριμάσει επώδυνα μέσα από τις συνθήκες του πολέμου. Η επίθεση που δέχεται, ψυχολογική και όχι μόνο, είναι τρομερή και έχει να κάνει όχι για αυτό που είναι, αλλά γιατί ανήκει σε μια δυστυχτική μειονότητα, την εβραϊκή. Ο ίδιος επέζησε γιατί είχε πίστη στο καλό της κοινωνίας και όχι μόνο στην επιθετικότητά της. Μέσα από την καταγραφή του ημερολογίου του Μπενιαμίν Χαΐν Καπόν, καλούμαστε να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, τα πιο δύσκολα σημεία τους, που πιθανόν είναι και δικά μας και να συνεπάρχουν. Καλούμαστε να επενδύσουμε θετικά στη ζωή, στον συνάνθρωπό μας, στην αγάπη. Έτσι, ώστε η εξέλιξη της ζωής μας να είναι πάντα προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ.
παρουσία ενός συναδέλφου εδώ. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης, είναι ο μόνος δημοσιογράφος που έχετε τον έχω δει και σε άλλες παρουσιάσεις. Εμείς και οι δημοσιογράφοι είμαστε τεμεκέδες. Κάνουμε όπως ξέρουμε όλα, πασαλήματα ή άπαξα χαρτιά και φύγε, πήγαινε κάπου, βγούμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, διότι έχει τη σημασία ότι το πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία που υποτίθεται ότι εμείς επικοινωνούμε το προϊόν που παράγει κάποιος στην κοινωνία, να δείτε γιατί πολλές φορές δεν φτάνει ή το χειρότερο φτάνει στρεβλά στον προορισμό του, στον αποδέκτη του. Αυτά, καλώς ήρθες Χρήστο, κυρία. Να προβεί σε συγκρίσεις, να αντιλήσει τα δικά του στοιχεία. Ο συγγραφέας
επιλέγει να διαθήσει αυτό το μέρος του βιβλίου με ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία για την εποχή, τα οποία είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για την καλύτερη κατανόηση του ημερολογίου, για τις διαφορές ανάμεσα στη γερμανική και την ιταλική ζώνη κατοχής, ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος της ενότητας, μας προσφέρει έναν αρχαιολογικό κατάλογο των Θεσσαλονικαίων Εβραίων που διασώθηκαν στην Αθήνα, ίσως όχι εξαρτητικό, καθώς και εκείνα που τελικά συνελήφθησαν στο κλινόν άστι, αποτυπώνοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια το έδρος και τους δρόμους διάσωσης. Ακόμη διατυπώνουν κάποιες πρώτες κλήσεις σχετικά με τις δυνατότητες διαφυγής και απόκρυψης που είχε ο εβραϊκός πληθυσμός ή τις δυνατότητες διαθέσεις συνδρομής και βοήθειας εκ μέρους του χριστιανικού πληθυσμού, οι οποίες γίνονται αφετηρία για σκέψη, προβληματισμό, για συγκρίσεις με την πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία και αφορμή για βαθύτερη διερεύνηση. Μετά την πρώτη αυτή ενότητα, ακολουθεί το ημερολόγιο του Βενιαμίν Καπών. Αυτή τη μνήμη, όπως καταγράφεται μέσα από την αφηγηματοποίηση των γεγονότων, θα την προσεγγίσουμε τώρα μαζί, με μία από τις πολλαπλές αναγνώσεις που μπορούν να γίνουν σε μια τέτοια γραφή, αυτή της ιστορικής κριτικής. Οι γραπτές μαρτυρίες των επιζώνων Εβραίων της Ελλάδας, όπως μας έδειξε η Φραγκίσκη Απατζοπούλου, έχουν παρουσιαστεί σε μια ποικιλία από μορφές, άλλοτε απλές, άλλοτε πιο σύνθετες. Αφηγήσεις αυτοβιογραφικού χαρακτήρα, σύντομες ή εκτενέστερες, συχνά με τη μορφή ημερολογίου, γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά κυρίως μετά τη λήξη του, όπως και η περίπτωση του δικού μας ημερολογίου. Όπως ωραία μας δείχνει η Λίκα Πεντελίστη σε σχετικό άρθρο της, την επάβδοια του πολέμου, οι Εβραίοι επιζώντες δεν ήσαν διόλου σιωπηροί και αντίθετα παρήχανε πληροφορίες για τα δεινά που είχαν υποστεί. Αυτές οι πρώτες μαρτυρίες ήταν αυτές που συνελέγησαν μετά το τέλος του πολέμου από ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το Ινστιτούτο για την Ιστορία των Εβραίων στη Βαρσοβία, το Yivo Institute of Jewish History στη Νέα Υόρκη, το Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ και το Centre de Documentation Juive Contemporain στο Παρίσι. Ωστόσο, το υλικό των μαρτυριών και των τεκμηρίων σε αυτή την πρώτη μεταπολεμική φάση κυκλοφορούσε μόνο μέσα στους εβραϊκούς κήπους. Σιωπή ευρύτερη. Κάπως έτσι και οι σελίδες του ημερολογίου του Βενιαμίν Καπών παρέμειναν για μια μακρά χρονική περίοδο ασφαλισμένη στο αρχείο του συντάκτητος. Οι πρώτες πιο τολμηρές μαρτυρίες Εβραίων της Ελλάδας, αλλά και περισσότερες σε αριθμό, εμφανίστηκαν όπως ξέρουμε πια στη δεκαετία του 80, και αυτές, μαζί με το πλήρωμα του χρόνου και τη διεθνή ανάλυση του ενδιαφέροντος, γέννησαν την επιθυμία και σε άλλους επιζώντες να γράψουν, να σπάσουν την βασανιστική, αλλά και ίσως αναγκαία σιωπή του προηγούμενου διαστήματος, στη δεκαετία του 90 πια. Στην ίδια δεκαετία εμφανίστηκαν οι πρώτες μαρτυρίες ή ημερολόγια από κρυμμένα παιδιά, ενώ στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, το 2008, εκδόθηκε ένα συλλογικό τόμο για τους νέους στα χρόνια της κατοχής, ο οποίος περιλάμβανε τρεις ενότητες, μία για τα παιδιά που σώθηκαν κρυμμένα μαζί με τους γονείς τους ή χωριστά, μία για νέους που βγήκαν στο βουνό και μία για επιζώντες ομήρους που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα. Στην πρώτη κατηγορία κειμένων έχει διαπιστωθεί ότι το προσωπικό στοιχείο του αφηγητή, δηλαδή στα κείμενα των επιζώντων, παρεμβαίνει το στοιχείο του αφηγητή σημαντικά και διαμορφώνει τον αφηγηματικό ιστό, καθώς ο γράφος θέλει να παραδώσει στο κείμενο, να προσδώσει στο κείμενό του κυρίως τον χαρακτήρα καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η αφήγηση προσλαμβάνει τον μεικτό χαρακτήρα τόσο του ιστοριογραφικού όσο και του αυτοβιογραφικού λόγου, που συνδυάζει τη λεπτομερή εξιστόρηση από γεγονότα με χρονολογική σειρά που αφορούν την τύχη της ομάδας με παράλληλες αναφορές στην προσωπική ιστορία του εκάστοτε συγγραφέα και αποτελούν πολύτιμες πηγές για την ιστορία τόσο των ατόμων όσο των διαπροσωπικών σχέσεων, για την ιστορία του οριακού κόσμου των στρατοπέδων, για την μικροϊστορία, για το ανώνυμο και το καθημερινό. Οι μαρτυρίες των παιδιών, από την άλλη, στην εισαγωγή του τόμου του 2008, όπως μας σημειώνει η ψυχαναλήτρια Αριέλα Ασέ, τα προβλήματα των
παιδιών της κατοχής διαφέρονται μέσα από τις μαρτυρίες αυτές, αποτυπώνεται ο ψυχικός τους κόσμος, οι συνέπειες στη μετέπειτα ζωή τους, στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον των επιζώντων. Και οι μαρτυρίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν συχνά στοιχεία καταγγελίας και αποκάλυψης του κακού, στοιχεία ιστοριογραφίας και αυτοβιογραφίας. Ανοίγουν και αυτές σε μαρτυρίες της τραυματικής μνήμης, της κατοχής και της γενοκτονίας, αλλά οι μαρτυρίες αυτές, επειδή είναι έξω από τις συνθήκες των στρατοπέδων, είναι μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν και την ίδια τη ζωή. Το ημερολόγιο του Βενιαμίν Καπών, του εφήβου που ενηλικιώνεται μεταφορικά και κυριολεκτικά κατά το διάστημα της κατοχής, έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά και τις ιδιαιτερότητές του. Ο νεαρός το γράφει αμέσως μετά την κατοχή. Αποτελεί την αφήγηση μιας περίπτωσης απόκρυψης, φυγής και διάσωσης, που συμβάλλει σε μια συνολική οπτική της ιστορίας. Σε όλο το κείμενο συναντώνται εβραϊκή ελληνική και χριστιανική ελληνική ιστορία. Ο Βενιαμίν γράφει για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τους βομβαρδισμούς, τις νίκες και τελικά τη γερμανική εισβολή, ενώ από την αρχή της αφήγησης αισθάνεται την ανάγκη να κάνει μία σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Η Ελλάς είναι ευγνώμων προς τα ηρωικάς αυτάς ψυχάς. Για το κατοχικό διάστημα θίγει τις δυσχέρειες, την πείνα, ενώ η αφήγησή του γίνεται πιο πυκνή και αναλυτική με τα γεγονότα της πραγματικής ελευθερίας και τα αντιεβραϊκά μέτρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πληρωμή των λίτρων της καταναλωτικής εκκλησίας, απογραφή, εγκλεισμό στα γκέτο, διακριτικό αστέρι, οικονομική απογραφή, αλλά και ιδιαίτερα στοιχεία για τη ζωή μέσα στα γκέτο. Οι πρώτες φήμες για μεταφορά στα πέριξ της Κρακοβίας, η απελπισία, οι μετακινήσεις ανάμεσα στους περιορισμένους συνοικισμούς, το ανδρομάζωμα από το γκέτο για καταναγκαστική εργασία στη Θήβο όπως θα εντοπίσουμε σε άλλο αρχιακό υλικό. Ξεχωριστή πτυχή σε όλο το κείμενο οι συνεχείς αναφορές στα διεθνή πολιτικά γεγονότα με τις αντίστοιχες συναισθηματικές μεταπτώσεις που επιφέρουν και που ταυτόχρονα αποδίδουν το κλίμα της εποχής όπως επισημαίνει και ο ερευνητής. Εν τω μεταξύ, στην τραπεζαρία κάθεται ο κύριος Γεωργαντάς, χημικός του κράτους, χριστιανός φίλος του Χθύμου, με τα μετάλληξη ύπης ακουών την υπερδυσάρεστον είδηση και συμβουλεύουν εμάς παντής θέμη να επιχειρήσουμε να αποδράσουμε εις Αθήνας, όπου οι Ιταλοί προστατεύουν τους Εβραίους από την γερμανική θηριωδία. Εμείς το θεωρούμε αδύνατο. Διεξάγεται μακρά συζήτηση από αυτού. Επιτέλους ξημερώνει. Έρχεται η φίλη της εξαδέλφης μου και μας λέει ότι η πρώτη αποστολή ήδη ανεχώρησε. Το αποφασίσαμε. Με κάθε μέσο να φύγουμε. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Η φυγή πρέπει να γίνει με τη βοήθεια χριστιανών οδηγών, οι οποίοι ζητούν παίρνουν από εσά. Οι πρώτοι πρωταθλήτες να μας πειρατεύσουν πήραν την προκαταβολή και έφυγαν. Άλλοι δεν ικανοποιούν την εμπιστοσύνη. Άλλα μέσα δεν μας φαίνονται πολύ ασφαλή. Και έτσι όλοι ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και όλοι γυρίζομαι πίσω. Ο προβληματισμός, η αγωνία, οι αμέτρητες πρακτικές δυσκολίες, τα πισωγυρίσματα, ο παράγοντας της ηλικίας, της υγείας και της φυσικής κατάστασης, η μεγάλη σημασία της οικονομικής ευχέρειας για την διαφυγή, το κύκλωμα πλαστών αυτοκίνων, η εκμετάλλευση που ασκείται από αρκετούς χριστιανούς, διαγράφονται εύκολα στην αφήγηση. Οι γνωριμίες της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτές που έπαιξαν τον ρόλο ενός αρχικού δικτύου προώθησης και διαφυγής, ωστόσο στο μακρινό ταξίδι του ήρωα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα ξεδιπλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος συνωμοτικότητας, μαύρου χρήματος, πλαστών εγγράφων, αναγκαίων για τη σωτηρία ανθρώπων, δωροδοκιών, ένα σύμπαν καιροσκόπων, μικροαπατεώνων, εκμεταλλευτών, αλλά και αντιστασιακών, ιδεολόγων ή απλών πολιτών που δείχνουν την αλληλεγγύη του στους διωγόμενους. Σημαντικότατο στοιχείο της αφήγησης, όπως συχνά στις αφηγήσεις διάσωσης, η αποδόμηση του μύθου της παθητικότητας που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας του 60 από τη Χάννα Άρεντ και το βιβλίο της για την δίκη του Άγιου. Αυτό γίνεται στο ημερολόγιο με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν της Μίριαμ Νόβιτς, όχι μόνο αντιπαραβάλλοντας την αντίσταση
υπακοή σε κανόνες προστασίας της συνωμοτικότητας, το ταξίδι προς την Αθήνα, αλλά κυρίως τη ζωή στην Αθήνα, οι αλλαγές σπιτιών, οι προδοσίες, οι προσποίησεις χριστιανικής ιδιότητας, τα διαφορετικά ονόματα, η προσπάθεια διαφυγής μέσω έδειας που δεν τελεσφόρησε και τα αντιστασιακά δίκτυα, η σύλληψη, οι φυλακές απέρωτο, το διαρκές φυλακτάρισμα με το θάνατο, περιλαμβάνουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που κάθε άλλο παρά παθητικότητα δίνουν. Η ιστορία των κυνηγημένων Εβραίων στο αφήγημα εντάσσεται στην ελληνική εθνική ιστορία της περίοδου, για να θυμηθούμε την Οδεύου Αλάν Βασάρ. Η αφήγηση του εγκλεισμού του ήρωα από τον πατέρα του στις φυλακές Αβέροφ, ως χριστιανών που είχαν μετακινηθεί στη θάλασσα από τη Σάρια, επιτρέπει στον αναγνώστη να εισχωρήσει στα κελιά και στον κόσμο της φυλακής. Κλέφτες πολεμικού υλικού μαζί με αναπήρωση του Ελληνοταλικού πολέμου με τον Εβραίο νοσοκόμο τους, σε άλλο θάλαμο αντιστασιακή, κομμουνιστές από τα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, ένας Βρετανός κατάσκοπος, φοιτητές, μορφωμένοι, καλοί άνθρωποι που με παρηγορούσαν, σημειώνει Βενιάννη. Οι τραγικές συλλήψεις μελών της ευρύτερης οικογένειας του καλοκαίρι του 1944, τα διεθνή γεγονότα, τα τάγματα ασφαλείας, τα μπλόκα, η απελευθέρωση, απασχολούν τον νεαρό σαν πρωταγωνιστή που μας προσφέρει μια σπάνια αφήγηση των ημερών της απελευθέρωσης από διασυνθέντα Εβραίων. Μια αντίστοιχα σπάνια αφήγηση από διασυνθέντα Εβραίων είναι και αυτή των ημερών της μάχης της Αθήνας, των Δεκεμβριανών και της συμφωνίας της μάχησας, με την οποία κλείνει και το ημερολόγιο του Βενιαμίν, ο οποίος στις αρχές του 1945 είναι πια ένας νέος με αναπτυγμένο πολιτικό κριτήριο και ευαισθησία. Η γενοκτονία αναφέρεται έμεσα. Τι απελπισία, τι τρομερό χτύπημα, τι θεουρογή και πού να ξέρουμε ποια θα είναι τα επακόλουθα. Νομίζουμε ότι απλώς πρόκειται περί αναγκαστικής εξορίας. Και το 1945, όταν γράφει το ημερολόγιο βασισμένο στις παλιές σημειώσεις, υπάρχει η γνώση του θανάτου, αλλά δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμη το μέγεθος της καταστροφής, της απώλειας, του μαζικού εγκλήματος. Ταυτόχρονα, η αφήγηση του νεαρού καπών επαναφέρει την ιστορία της γενοκτονίας σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, αυτό της απόκρυψης, της προσφυγιάς, των πολιτικών αντιθέσεων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς να μειώνει ωστόσο τη μοναδικότητα όσων διαδραματίστηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου σε ό,τι αφορά στην παραδειγματική του λειτουργία. Ο ερμηνευτής συγγραφέας Γιάννης Καρατζόγλου ολοκληρώνει το βιβλίο με ένα επίμετρο για το ημερολόγιο και μια βιβλιογραφική επισκόπηση για το Ολοκαύτωμα. Με την επιλογή του για την έκδοση του ημερολογίου, επιβεβαιώνει τη λύση του Βλαντιμίρ Ζαχελεβίτς για το 1965, που ισχύει όμως και για σήμερα, ότι τα πολύ σημαντικά γεγονότα δεν γίνονται αμέσως δηλητά σε όλους τη διάσταση. Η συγχρονία δεν μας βοηθά. Χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια. Γι' αυτό επιμένουμε να μαθαίνουμε, να ρωτούμε, να καταγράφουμε, να ερμηνεύουμε, να θεμελιώνουμε την ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ.